Για πρώτη φορά φέτος λοιπόν συμμετέχουν φορείς από την πόλη μας και εκεί, δηλαδή θα χορέψουν για ένα δίλεπτο τσολιάδες υπό τους ήχους τυμπάνων, από φλάουτα, από κορνέτες κλπ. Είναι κάτι εντυπωσιακό το οποίο θα το δούμε εκεί. Είναι ένα είδος λαϊκής μουσικής. Όχι, δημοτικής είναι, αλλά θα είναι πολύ λίγο, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι δεν μπορούν να μείνουν εκεί οι αθλητές πάρα πολύ. Θα δέσουν το παλαιό με το νέο και το ιστορικά δηλαδή. Πώς και δεν σκεφτήκατε να φέρετε και τους τις σπαρτιατικές μόρες? Κοιτάξτε, είναι η αρχαία παρουσία πλέον. Πράγματι, πραγματική σπαρτιάτικη. Σας λέω ότι πάντοτε προσπαθώ να κάνω κάτι διαφορετικό. Όμως, σας λέω απάνω σε αυτό. Δηλαδή θα ήταν λίγο εντυπωσιακό, ναι, και για τους ίδιους αθλητές. Σίγουρα. Θα το χαιρόντουσαν δηλαδή να δουν 5-10 ανθρώπους ντυμένους, ναι, με τη στολή του αρχαίου Σπαρτιάτη πολεμιστή, ξέρω εγώ και σίγουρα, αλλά να σας πω το εξής, ότι φέτος θα συμμετέχουν παιδιά από εδώ, θα συμμετέχουν παιδιά από τη Φιλαρμονική της πόλεως και θα συμμετέχουν και κορίτσια τα οποία θα συνοδεύσουν την ιέρια που θα πάει να ανάψει το βωμό. Δηλαδή είναι ένα πολύ ωραίο δεμένο τελετουργικό. Βεβαίως ήταν στη σκέψη μου και άλλες χρονιές να δούμε τι μπορεί να γίνει. Εντάξει, εμένα είναι το τελευταίο σπάρταθλο ως προέδρο του αθλητικού, ναι, οργανισμού, ναι, γιατί πηγαίνουμε για αλλαγή κλπ. Όμως είναι κάτι με τους κύονες αυτό και λοιπά που παρουσιάζουμε, είναι κάτι το οποίο είναι πραγματικά... Είναι ελληνοπρεπές. Ναι, δεν είναι με την, ναι, πρόταση. Βεβαίως. Εκείνο που θέλω να σας πω όμως είναι ότι, και να συνεχίσω στο παράπονο που έχουμε, είναι ότι τα κανάλια της Αθήνας δεν μας καλύπτουν αυτό το πολύ σημαντικό γεγονό για τους πάλι. Χρόνια. Και επίσης θέλω να σας πω, όχι ότι μόνο της Αθήνας, πάει όλα. Και της επαρχίας, ναι, και, ναι, της Πελοποννήσου. Δηλαδή το μόνο που καλύπτει τα γεγονότα είναι το δικό μας. Ναι. Βλέπετε, ας πούμε, και έρχεται, ας πούμε, κανάλια από την Αυστρία, από τη Γερμανία, το BBC. Την Αυστραλία. Από την Αυστραλία και δεν είναι τα κανάλια τα δικά μας. Αντιλαμβάνεστε, ας πούμε, ποιο είναι το παράπονο, όταν μία κοπέλα, η οποία είναι αξιέπαινη, σας είπα, σε όλα τα πρωινά, δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί, ξέρω, ναι, σε όλα τα πρωινά ήταν πρώτη είδηση. Κύριε Σελίμο, συνήθως οι δουλειές, το αλεύρι λέει, βγαίνει από δύο λιθάρια, δεν βγαίνει από ένα λιθάρι. Σύμφωνα. Λοιπόν, μήπως υπάρχει και σχετική ευθύνη δική σας? Και όταν λέω δική σας, δεν εννοώ εσάς προσωπικά μόνο, αλλά του συνόλου των υπευθύνων. Εσείς, ο κ. Τσακίρης, η Οργανωτική Επιτροπή γενικότερα, μήπως δεν δίνει την σωστή εικόνα ή την δέουσα διεργασία με τα κανάλια, γιατί όπως και να το κάνουμε, όλα τα κανάλια έχουν κάποια ιδιομορφία το καθένα. Άμα δεν πας να συζητήσεις, να τους δείξεις, να τους κεντρήσεις το ενδιαφέρον και νομίζεις ότι με ένα δελτίο τύπου ότι θα σου έρθουν και θα σε καλύψουν, δεν γίνεται. Εσείς έχετε εμπειρία σε αυτό το θέμα και το έχετε διαπιστώσει αυτό. Επειδή, κύριε Φελούρη, ξέρετε πολύ καλά ότι εγώ δεν μασάω τα λόγια μου και δεν θέλω να δικαιολόγω κανένα. Όμως έχουν γίνει προσπάθειες και από μένα και από τον κύριο Τσακίρη. Έχω πάει προσωπικά εγώ στην ΕΠ. Έχω βρει τον προϊστάμενο, τον τότε προϊστάμενο, τον παρακάλεσα πραγματικά και του είπα για ποιους λόγους πρέπει να μας βοηθήσει. Είχα στείλει χαρτιά και στα πρωινά, στο Σταυρόπουλο, με τον, στο πρωινό ραδιόφωνο. Με το Βερίκιο. Βερίκιο. Ναι, ναι. Είχα πάει στον Πόρτο Σάλτε. Και σε ποιους την είχα πάει? Δεν ενδιαφέρονται. Ενδεχομένως δεν πουλάει, δεν ξέρω. Παρά τα αυτά όμως θέλω να σας πω το εξής. Ότι στην τη συνέντευξη τύπου που κάνει και ο Τσακίρης στην Αθήνα και εκεί, παρότι είναι κοντά, δεν ενδιαφέρεται. Πάνε ένας-δύο κανάλια. Δεν μπορώ να το κρίνω βέβαια, γιατί... Τέλος πάντων, επειδή εγώ θέλω να πω στην ουσία και να σας πω ότι ιστορικά το δικό μας ενδιαφέρον και από τα πριν από μένα, όταν ήταν οι προηγούμενοι συνάδελφοι, δίνανε πολύ βάρος απάνω σε αυτή την εκδήλωση, γιατί είναι η μοναδική. Και επειδή ενδεχομένως μου κάνετε και την ερώτηση ότι γιατί, ρε παιδιά, να κάνουμε τόσα έξοδα για μια εκδήλωση, είναι η μοναδική μας εκδήλωση. Είναι η μοναδική εκδήλωση του τόπου
που μαζεύεται 2.000 κόσμος. Όχι, εγώ ετοιμαζόμουν να το ρωτήσω αυτό. Και... ότι και μάλιστα φέτο, που εδώ που τα λέμε, είναι γνωστό ότι υπάρχει μια στενότητα. Είναι μια χρονιά λιτότητας. Σύμφωνοι. Για να μην πούμε άλλα λόγια. Γι' αυτό και έγινε και προσπάθεια και από το Δήμο και από εμάς να μην γίνουν πάρα πολλές εκδηλώσεις και να ρίξουμε το βάρος φέτος σε αυτή την εκδήλωση, η οποία πραγματικά. Την εκδήλωση είναι... λέτε τη βραδιά εκείνη. Τη βραδιά εκείνη και γενικότερα, γιατί από την ώρα που μπαίνουν οι αθλητές ναι, μέσα αρχίζουν και τα έξοδα. Έτσι. Δεν είναι μόνο ότι στήσαμε, φτιάξαμε εκεί, πληρώσαμε τόσα λεφτά. Έχουμε εκεί. Να, σήμερα μου προέκυψε παραδείγματος χάρη ένα έξοδο, το οποίο σα λέω ειλικρινά και δεν θέλω να μου πει κανένα μπράβο, θα το πληρώσω από την τσέπη. Είχα φτιάξει πριν από 2 χρόνια μία ράμπα η οποία ανεβαίναν οι αθλητές επάνω. Έτσι. Λοιπόν, αυτό το είχα ξεχάσει εγώ. Σήμερα μου προέκυψε ότι δεν έχουμε αυτό τη ράμπα η οποία μπαίνει στα σκαλοπάτια, επειδή δεν μπορούν να ανεβούν οι αθλητές εκεί στον τερματισμό. Και έδωσε εντολή λοιπόν στο Μαρακό να το φτιάξει και θα το πιάσει από την τσέπη μου. Μιλάμε για το άγαλμα του Λεωνίδα. Το άγαλμα του Λεωνίδα, ναι. Στα σκαλιά που ανεβαίνουν τα 4 σκαλιά. Α, να γίνει ομαλή δηλαδή. Ναι. Για να μην ανεβαίνουν, ράβας, γιατί έχουμε πρόβλημα. Ναι, να γίνει αυτό λοιπόν. Αυτό λοιπόν έχει, επειδή η μελέτη, ξέρετε πολύ καλά, στείνεται πιο μπροστά και υπολογίζονται αυτά, μας διέφυγε τελείως. Δεν μένουμε όμως, να ξέρετε όμως ότι όλα έχουν ένα έξοδο. Δηλαδή, καταρχήν στείνεται ένα ιατρείο, το οποίο και βεβαίως δημόσια πρέπει να ευχαριστήσω το νοσοκομείο της Πάτρας, γιατί δεν είναι εκεί μόνο προσφορά, είναι και ότι δαπανούνται χρήματα από το νοσοκομείο. Α, ναι. Και βέβαια συζήτησα προχθές με τον διοικητή και μου λέει τον κ. Γουφό, ο οποίος μου είπε και πραγματικά σας λέω ειλικρινά, με εντυπωσίασε και η αγάπη που έχει και ο άνθρωπος αυτός, αλλά μου είπε ότι στοιχίζει 6.000 στο νοσοκομείο. Αυτή η ιστορία. Και πραγματικά, και σε μια, όπως είπατε, σε ημέρες οι οποίες υπάρχει στενότητες οικονομική κλπ. Και ιδιαίτερα. Σε καλεπές ημέρες. Βεβαίως. Και ιδιαίτερα που χτυπιούνται και τα νοσοκομεία αυτό το κύριο. Το νοσοκομείο δηλώνει παρόν με τα έξοδα αυτά. Και πραγματικά, δηλαδή, δεν μπορεί κανένας να του πει γιατί χαλάτε τόσα χρήματα. Είναι κάτι το οποίο είναι σημαντικό για την πόλη. Τι θέλω να πω. Στείλουμε λοιπόν ένα ιατρείο. Κατεβαίνουν όλα τα όργανα, καρδιογράφοι, τα πάντα, αποστηρωτικά, τα πάντα από το νοσοκομείο. Συν το προσωπικό, συν οι γιατροί, συν από το πρωί μέχρι το βράδυ, 2 ή 3 βράδυες, με νοσηλευτικό προσωπικό κλπ. Κλπ. Έτσι. Αυτό πραγματικά είναι και μια ευκαιρία. Επειδή όχημα. Και βεβαίως εκείνο το βράδυ θα τους ευχαριστήσω. Είναι και αυτοί οι άνθρωποι προσφέρουν πάρα πολλά. Γιατί ξεκινάμε μία εκδήλωση η οποία είναι για την πόλη μας και το νοσοκομείο δηλώνει παρόν. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι ό,τι έγινε φέτος, μαζέψαμε λίγο τις εκδηλώσεις που κάνουμε στην πλατεία και είπαμε να ρίξουμε περισσότερο βάρος σε εκείνη την εκδήλωση, σε αυτή τη συγκεκριμένη δηλαδή, διότι αυτό μας προβάλλει και έξω, κύριε Φελούρη. Να σας πω ένα παράδειγμα. Μα όταν έχουμε 350 αθλητές. Έτσι. Αυτοί είναι πρεσβευτές. Οι 300 είναι, οι 200 να έρθουν. Αυτοί ο καθένας από αυτούς, κύριε Φελούρη, έχουν μαζί τους μία κάμερα και μία φωτογραφική μηχανή. Αυτές οι φωτογραφίες και οι κάμερες θα τα πούμε. Τους φίλους τους κοντά, βεβαίως. Τα παιδιά τους. Επιτελεία μεγάλα. Και τι θέλω να σας πω. Να σας πω να δείτε πόσο σημαντικό γεγονός είναι για τους Ιάπωνες αυτό. Το γεγονότος είναι δικό μας. Ένας Ιάπωνας λοιπόν έστησε στην Ιαπωνία, έστησε μία στήλη με το σήμα του Σπάρταθλου. Και εκεί έφτιαξε μία διαδρομή 250 χιλιόμετρα και άρχισε να τη φυτεύει κερασές. Και είχε βάλει ως στόχο να φυτέψει, δεν ξέρω κατά πόσα μέτρα, μία κερασιά να τελειώσει μέχρι τα 250 χιλιόμετρα. Όμως ο άνθρωπος αυτός δεν είναι στη ζωή τώρα. Και η ένδειξη σεβασμού οι συνάδελφοι, οι συμπατριώτες του, οι φίλοι του, κάνανε ένα σύλλογο που τον ονομάσανε Σακαμούρα και κάθε χρόνο κάνουν αυτή τη διαδρομή. Ήταν το όνομα του ιδρυτή, πούμε. Και κάνουν κάθε χρόνο αυτή τη διαδρομή. Δηλαδή κάνουν το Σπάρταθλο στην Ιαπωνία. Και εμείς δηλαδή δεν πρέπει να το.